Λέκας Παναγιώτης ονομάζομαι. Είμαι καθηγητής στο Γέλι Ερυσού. Και είναι το σχολείο που έχουν. Και μέλος της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής. Ενώ η αστυνομία έσπαγε τους κατοίκους, ας πούμε, στο δρόμο με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Πέσανε πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Τα παιδιά πάθανε αναπνευστικά προβλήματα. Τα δακρυγόνα πέσαν στο προάβλιο ή μέσα στο κτίριο? Πέσανε δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Με ποια αφορμή? Η αφορμή είναι ότι σήμερα, για την γνωστή υπόθεση της Σκουριές, ναι, που όλοι νομίζω πια την ξέρουμε. Ναι, με ποια αφορμή έπεσε το σχολείο όμως το δακρυγόνο? Ναι, το σχολείο είναι μπροστά στο δρόμο. Mm. Το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημιουργίες. Mm. Εισβάλλοντας μέσα στο χωριό, οι κάτοικοι πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν με εκτεταμένη χρήση χημικών ασφυξιογόνων. Οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν και ο δρόμος είναι μπροστά στο σχολείο. Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν παράλογο αυτό που ζήσαμε. Τα δακρυγόνα πέσανε μέσα στην αυλή του σχολείου. Πόσα παιδάκια ήταν εκείνη την ώρα έξω? Δεν σας άκουσα. Πόσα παιδάκια ήταν έξω εκείνη την ώρα? Τα παιδιά τα είχαμε συγκεντρωμένα μέσα στο σχολείο, ναι, και στο πίσω μέρος του προαυλίου, γιατί είχαμε καταλάβει τι γίνεται. Υπήρχε αναστάτωση από το πρωί. Παρόλα αυτά ήταν τέτοια η χρήση των χημικών, ναι, που είχαμε λιποθυμίες παιδιών, ας πούμε, παρόλο που τα είχαμε όσο γίνεται πιο μακριά από το σημείο της έντασης. Είναι στο ίδιο σχολείο που έχουν καλέσει ήδη τρεις μαθητές μας. Στην ασφάλεια και στην αντιτρομοκρατική, δύο μαθήτριες 15 και 16 χρονών και 18 χρονών. Είναι το ίδιο σχολείο. Απλά το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσεις, ας πούμε, του Πολυτεχνείου του 1973, έτσι. Η εικόνα είναι ότι είναι οι γιατροί, ας πούμε, τα οξυγόνα αυτή τη στιγμή εδώ τριγύρω και δίνουν πρώτες βοήθειες σε όποιον χρειάζεται. Έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Οι αίθουσες είναι γεμάτες νερά, αλόξ, μάσκες. Αυτή είναι η εικόνα του σχολείου μας σήμερα. Σήμερα το πρωί ήταν να κάνουμε. Είχαμε κλειστό το σχολείο. Πες μου πάλι τι θα κάνετε, κατάληψη. Ναι, και τελικά αποφασίσαμε να μην κάνουμε, να το ανοίξουμε. Και εκεί που λειτουργούσαν όλα κανονικά, ξαφνικά έχουμε ένα σύστημα. Βγείτε όλοι έξω, έρχονται ότι κατεβαίνουν 4 κλούβες μάτι να μαζέψουν κόσμο. Βγήκαμε έξω, με τις ντουντούκες φωνάζαμε συνθήματα. Στη συνέχεια μας είπαν να πάμε γρήγορα μέσα στις τάξεις μας. Σε περίπτωση που να δακρυγόνω, να κλείσουμε όλα τα παράθυρα. Και τότε άρχισαν να πέσουν τα δακρυγόνα. Πού πέσαν τα δακρυγόνα? Στην αρχή πέσαν στο χωριό και μετά ρίξανε και μέσα στο σχολείο μας. Στο προάβλιο? Στο προάβλιο. Και αρχίσανε παιδιά να παθαίνουν κρίσεις, οι γυναίκες να μην μπορούμε να σάνουνε, να φωνάζουμε γιατρούς, να θέλουμε μαλόξ. Να μην μπορούμε ούτε μέσα στο σχολείο να αναστάνουμε γιατί μυρίζει. Και αυτή τη στιγμή επικρατεί μια κατάσταση πανικού. Εσείς που είστε τώρα? Εμείς είμαστε μέσα στο σχολείο και προσπαθούμε να σώσουμε λίγο την κατάσταση. Να ηρεμήσουμε τα παιδιά, να γιατρέψουμε μερικά που έχουν πάθει κρίση. Παρουσιάσαν ρίγο, δύσμια, υπνηλία, τάση για νετό. Στη Ζαλάδα. Είμαι μια μαθήτρια από το Γενικό Λύκειο Ιερσού. Τι τάξη πας? Τρίτη Λυκείου. Για πες μου εσύ, τι έγινε? Ναι, είμαστε εδώ πέρα κανονικά, κάναμε μάθημα, είχαμε βγει έξω. Τεχνικά έσκασε ένα δακρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Από τον πανικό μας όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε, να ανεβούμε τις σκάλες. Μια μαθήτρια έχασε τις αισθήσεις της, έχει πέσει κάτω. Έχει υποστήριξη οξυγόνου και παθαίνει κρίση πανικού. Μία άλλη επίσης έχει υποθυμίσει, προσπαθούν να την επαναφέρουν. Και όλοι γενικώς δεν μπορούμε να αναστάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Γιατί μέσα μας βάζει από παντού και παντού μυρίζει τα κρυγόνα. Έχει από και γιατρούς? Έχει έρθει ένας γιατρός με μία νοσοκόμα. Παραπάνω δεν μας θέλουν. Και αυτούς δεν τους άφηναν να περάσουν. Οπότε αυτοί οι δύο είναι μόνο που στην ουσία βοηθούν. Ναι, και τώρα περιμένουμε και έρχεται ακόμα ένας γιατρός από εδώ, από το μικροβιολογικό, να μας βοηθήσει. Ναι. Οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν και βλέπουν άμα θέλουμε βοήθεια. Είναι τα παιδιά μου εδώ στο σχολείο και εκτός από τα παιδιά μου είναι και όλα τα άλλα παιδιά που είναι και αυτά παιδιά μου. Είναι απαράδεκτο αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μας έχουν ρίξει δακρυγόνο μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμως περνάει και από τα παράθυρα ο καπνός. Έχουμε παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν έρθει 3-4 γιατροί για να τα υποστηρίξουν. Έχει έρθει ο κόσμος απ' έξω. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει αυτή η επίθεση στο σχολείο. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Κάποιον θα εξυπηρετεί, μάλλον. Λυπάμαι που σας μιλάω έτσι. Δεν έχω ανάσα. Καταλαβαίνω. Το δακρυγόνο το φάγατε κι εσείς. Έχουμε εξοργηθεί. Είμαστε μαζεμένοι όλοι οι γονείς εδώ και περιμένουμε
κάποιος υπεύθυνα να έρθει να μας βοηθήσει, να αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στα σπίτια τους και επιτέλους να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η τρομοκρατία που επικρατεί μέσα στο χωριό μας. Δεν ξέρουμε, κατηγορούμαστε για κάτι. Είμαστε απλά ύποπτοι και έχουμε υποστεί αυτό τον εκφοβισμό, αυτή την τρομοκρατία. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος από αυτούς που ξέρω. Εγώ είμαι αγράμματη. Περίπου έτσι λειτουργεί, αλλά τέλος πάντων, να σας πω λίγο. Πόσοι μαθητές αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση, είναι ανέστητοι? 5 παιδιά αυτή τη στιγμή. Και τη μία την καθαρίστρια του σχολείου, η οποία είναι σε χειρότερη κατάσταση. Yeah. Προσπαθούμε να τα συνεφέρουμε, είναι γιατροί πάνω, έχουμε φέρει οξυγόνο. Έχουμε μαλίξει τα πρόσωπα των παιδιών μας όλα με μαλόξ και ριοπάν. Αυτά μας είπα να κάνουμε. Yeah. Δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που μπορεί να βγει και να μας εξηγήσει γιατί γίνεται όλο αυτό, να βγει τώρα και να αναλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι που κάθονται στις ζεστές καρέκλες τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ντροπή τους. Ντροπή τους.